Ladies and gentlemen, please welcome. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά. Καλώς μας ήρθες. Πες μας λίγο σε τι φάση έτσι σε πετυχαίνουμε. Σε μια φάση όπου η καινούργια χρονιά στην προσωπική μου ζωή έφερε ένα καινούργιο σπίτι. Οπότε αυτό σίγουρα σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό, μια και έγινε και στην έναρξη της χρονιάς. Από μια χρονιά ήδη δύσκολη για όλους μας. Και κάπως λίγο σε ριζώνει, νομίζω, ένα σπίτι δικό σου. Δεν νιώθεις δηλαδή ότι υποκτάς έτσι στέρες ρίζες? Ναι, είναι εκεί το λιμάνι σου, χωρίς όμως να πηγαίνεις από λιμάνι σε λιμάνι, νομίζω τα τραγούδια. Αλλά το δικό σου λιμάνι, ρε παιδί μου, εκεί. Λόγω του μωρού τώρα κάνατε αυτή την κίνηση με τη Λένα? Κάναμε μια κίνηση μετά από σκέψη, μετά από αναζήτηση και σύν το γεγονός ότι σε όλες τις καραντίνες από την αρχή της πανδημίας εμείς το ζήσαμε full. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε από το πρώτο lockdown, ήταν ήδη έγκυος η Λένα, οπότε μπορώ να γράψω ένα πολύ ωραίο βιβλίο για πανδημία, εγκυμοσύνη, εγκυσμό. Και πανδημία. Μπορώ να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό. Εντάξει, εσύ όχι τόσο πολύ. Λίγο. Στο τέλος. Για πες λοιπόν, Αλέξανδρε, έχοντας αυτή την εμπειρία, πώς είναι να ζεις με μια εγκυμονούσα κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι? Και να μην μπορείς και να μην μπορείς να κάνεις πολλά. Ρεαλιστικά. Για φαντάσου τον εαυτό σου να κλείσε πρόσφατα. Εκεί σου πρόσφατα εγκυμονούσα. Θα πάρουμε συνέντευξη από κάποιον άλλο γι' αυτό. Πες μας το. Κοίταξε, ήταν δύσκολο. Δεν είναι εύκολη αποστολή. Δεν τη λες εύκολη αποστολή, γιατί δεν έχει και κάπου αλλού να απευθυνθείς, να πας. Και κάπου να το μοιραστείς, παιδί μου, να βγεις να βγάζεις έξω, να πας πού. Ήταν ζώρικο αυτό το διάστημα. Πέρασαμε όλη τη διαδικασία του φόβου στην αρχή. Γιατί μην κολλήσει. Μην φέρω εγώ τον ιό. Και μην φέρω κυρίως εγώ τον ιό στο σπίτι. Και αν φέρω εγώ τον ιό, θα κολλήσει εκείνη, θα κολλήσει το παιδί. Τελικά κολλήσαμε το Μάιο. Το περάσαμε όχι τόσο εύκολα. Εγώ είχα τα πιο ήπια συμπτώματα. Όχι, δεν είχα αρκετά δυνατά συμπτώματα. Η Λένα ήταν πιο. Το πέρασε πιο δύσκολα. Και ο μικρός. Και το παιδάκι. Ναι, και νοσοκομεία και όλα. Τι λες? Και είναι και αυτό ένα βέβαιο, γιατί κανείς δεν ξέρει να σου πει. Αγχώνεσαι, δεν ξέρουν πώς να το αγχώνεσαι. Λες τώρα. Έχεις πέσει στο κενό, χωρίς αλεξίπτωτο και λες τώρα. Παναγία μου, δεν θα γίνει. Το περάσαμε κι αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει πολλά στάδια, ναι. Πολλές μικρές ιστορίες. Τι σου έμαθα λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια σε επίπεδο. Ψυχραιμία. Και σχέσεις, αλλά και ανθρώπινο. Ψυχραιμία, υπομονή, μπόλικη αγάπη. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία σχέση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική. Αλλά τα παιδιά σου δείχνουν το δρόμο. Και ο δρόμος είναι αυτό. Άμα τους δείχνεις το ενδιαφέρον σου, την αγάπη σου, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Σε έχει αλλάξει ο ερχομός του Αναστάση? Σίγουρα, σε αλλάζει αυτόματα. Καταρχάς, είσαι τρίτος, τέταρτος ρόλος. Το πρωτεύον είναι η οικογένεια και το παιδί. Οτιδήποτε άλλο έρχεται μετά. Πίσω. Βέβαια, κάποια στιγμή πρέπει και να βρεις τις ισορροπίες κι εσύ μέσα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το βρίσκεις σιγά-σιγά. Το παιδί σου δείχνει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι ψυχλόφουσκες. Τίποτα περισσότερο. Αλλάζει και τη σχέση του ζευγαριού? Σίγουρα την επηρεάζει. Ήσουν εσύ, ο ερωτάς σου, ένα ωραίο φαγητό, μια ωραία βόλτα. Τώρα υπάρχει ένας άλλος που έχει ένα δικό του πρόγραμμα. Και πρέπει να το σεβαστείς. Γιατί έχει και εκείνος τις ανάγκες του και από σένα εξαρτάται. Και κάπως και οι μαμάδες, τώρα συγγνώμη το λέω και από δική μου εμπειρία, αλλά νιώθω ότι και οι μαμάδες πέφτουν πάρα πολύ με τα μούτρα στο παιδί, που είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί αυτό. Οπότε ο μπαμπάς εκεί πρέπει κάπως να χωθεί, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω αυτό, μέσα σε αυτή τη σχέση ισότιμα. Ναι. Απλώς τι έγινε? Η πανδημία, επειδή μας έκανε και λόγω της εργασίας της δικιάς μας σε σχέση με την υποκριτική, πήγε πίσω. Ναι, βέβαια. Οπότε, ίσως σε μια άλλη περίοδο της ζωής μου, που μπορεί να δουλεύαμε πάρα πολύ κτλ. Από τη συνθήκη αυτή, εγώ τελικά να μην είχα αναπτύξει τη σχέση που έχω τώρα με τον γιο μου. Σωστά. Έχεις δει διαφορετικά το θέμα της δουλειάς και για το από εδώ και πέρα. Και μόλις τελειώσει η πανδημία. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κάνεις. Και κάνεις ένα μετά, γυρίζεις λίγο πίσω και λες, κάτσε ρε παιδί μου. Okay. Δουλεύω στο θέατρο 24-25 χρόνια και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Και λες, όπα,
τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δρέψω αυτούς τους καρπούς και να αρχίσω να γίνω και εγώ λίγο πιο επιλεκτικός. Από όλη αυτή την προηγούμενη φάση και την τώρα που εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι πιο όριμος και πιο ήρεμος, τι σου λείπει? Εν τέλει δεν μου λείπει κάτι. Είναι πράγματα που κάπως τα έχουμε φτιάξει, γιατί είμαστε και μια γενιά, μιλάω για τη δική μου γενιά, γιατί είμαι αρκετά μεγαλύτερο σας, ότι... Τι βλέπω αυτή? Έλα, Άμινο, σε παρακαλώ. Καλά, τώρα έχεις περιβάλλει. Εγώ σας βλέπω από μικρός. Σας βλέπω από μικρός. Μεγαλώσαμε μαζί σας, κύριε Μπουρδόμη. Πάντως θέλω να πω ότι... Πρέπει να τον έχετε στην πρώτη παράσταση. Φτιάξαμε και τις ανάγκες έτσι. Επειδή καταφέρναμε πράγματα, δημιουργούσαμε αυτή την ανάγκη να απολαύσουμε και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Και τελικά τώρα που κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, έζησα αυτές τις στιγμές ή ήτανε να κάνω και λίγο αυτό, να κάνω και λίγο το άλλο, να κάνω μισό ταξίδι, να δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί κυρίως δούλευα. Και θέλω τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα να γίνω όσο μπορώ και αν μπορώ, γιατί είναι και τα οικονομικά στη μέση, όσο πιο μπορώ, γίνεται πιο επιλεκτικός. Το λες αυτό βέβαια έχοντας στις αποσκευές σου ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο συνεργασιών. Εντάξει, δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Ναι. Ξέρεις, είναι μια δουλειά που μπορεί, είναι αυτό που μου έλεγε η Κάτια Ανδουλάκη που δούλεψα μαζί της και στην τηλεόραση και στο θέατρο και τη θεωρώ έτσι σαν θεατρική μου μητέρα. Θυμάμαι τότε που έπεσε το Έχω ένα μυστικό, που ήταν η σειρά γιατί η ζωή της Αλήνης Μικλάκη. Εκεί που έγινε ας πούμε το overlap στα ελληνικά, ρε παιδί μου. Ξαφνικά σαν να ανέβηκα μια κατηγορία. Μου λέει ηρέμησε, δεν έγινε τίποτα. Μου λέει η Κάτια, είναι μια σεζόν. Θα περάσει. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστείς μετά. Μην τρελαίνεσαι. Ούτε στα καλά που ακούς, ούτε στα άσχημα που ακούς αυτή τη στιγμή. Εκείνη η σειρά ήταν. Τι να πω, από τις περιπτώσεις μυθοπλασίας που είχαν πέσει να σας φάνε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν και μια τη δουλειά. Ναι, όχι, ήταν και μια περίοδος που υπήρχαν αυτές οι εκπομπές. Τα πάνελ ήταν πάρα πολύ ισχυρά και έβγαινε ο καθένας και μιλούσε και έλεγε και έλεγε. Έδινα πολύ σημασία ότι. Ρε παιδί μου, μα κάνω και άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι παίζω μόνο στην τηλεόραση. Και έλεγα, τόσο δύσκολο αυτό να το αντιληφθούν οι άνθρωποι της δουλειάς. Και πάντα με στεναχωρούσε αυτό. Πάντα επιζητούσα την ανταμοιβή από ανθρώπους που θεωρούσα ότι θα με ανεβάσουν. Από κάποιους κριτικούς του θεάτρου ή ας πούμε, θυμάμαι όταν έκανα την ταινία με τον Κώστα Γαβρά που πήρα σοριδών κακές κριτικές, έτσι, απανωτές πολύ ωραίες κακές κριτικές, μία πίσω από την άλλη. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενοχλούσε παλιότερα. Ίσως είχε να κάνει και με την ηλικία μου. Δεν είχα οριμάσει τόσο πολύ. Θεωρώ τώρα ότι δεν θα κάτσω να αναλωθώ γιατί δεν μου είπε κάτι καλό, όχι ο άνθρωπος, ή περιμένω από έναν άλλο τρίτο ή από έναν γκουρού της τέχνης μας να με επιβραβεύσει. Όχι. Παλιά χρυσότερες ενέργειες. Ναι, και ήταν λάθος μεγάλο. Έχεις πάρει δηλαδή και τηλέφωνο, ας πούμε, παιδιά, γιατί μου γράψατε αυτό? Θα σου πω, έκανα μία φορά, δεν το έχω μετανιώσει, γιατί το θεώρησα προσβλητικό. Πήρα πολύ γνωστό περιοδικό, πάρα πολύ γνωστό, που δίνει και βραβεία τέλος πάντων. Καταλάβω. Όπου είχαν έρθει να γράψουν κριτική σε μια παράσταση που έπαιζα, στο Ράφτη Κυριών. Ήταν ένα έργο που το οποίο είναι από αυτά τα έργα του Φεϊντό που είναι προσωποκεντρικά. Είναι ένας ήρωας που γύρω από αυτόν συμβαίνουν όλα αυτά. Γράφεται λοιπόν μια κριτική και αυτή η κριτική αναφέρει μόνο το σκηνοθέτη, μια κακή κριτική σε όλη τη διάρκεια της κριτικής και δεν αναφέρεται πουθενά ούτε καν σε αυτόν που είναι από φύση και θέση ο πρωταγωνιστής. Ο Ράφτης, λέξη. Ο Ράφτης. Δηλαδή, ενώ μιλάει για το Ράφτη, ποτέ δεν λέει, παιδί μου, ο κύριος Μπουρδούμης ήταν χάλια, δεν έπαιξε, δεν έκανε, δεν έραν. Και το θεώρησα προσβλητικό εκείνη την ώρα. Προσβλητικό το ότι δεν έχεις. Ότι αγνώρισε την παρουσία σου. Ναι. Εντελώς. Εντελώς. Και δεν ανέφερε και τον άνθρωπο. Καν... Γιατί θεωρώ ότι εκείνη την ώρα που μου πει, ήσουν χάλια, ρε παιδί μου, δεν βλεπόσουν. Σου έχει τύχει ποτέ να είσαι σε παράσταση που ο συμπαίκτης σου, ο πρωταγωνιστής, ο θεασάρχης, δεν ξέρω. Να έχει περίεργη, ας πούμε, συμπεριφορά. Μου έχουν τύχει πολλά. Δεν μου έχουν τύχει extreme καταστάσεις, πρέπει να πω, αλλά μου έχει τύχει πιτσιρικάς, ας πούμε, να παίζω με έναν πολύ γνωστό πρωταγωνιστή στο κρατικό θέατρο κιόλας. Όπου υπήρχε αυτό το θεατρικό bullying του παλιού με το νέο. Κομικός. Κομικός. Τι σημαίνει bullying στη σκηνή, για πες μας πρακτικά. Ότι δεν σε αφήνω να υπάρχεις πάνω στη σκηνή.
την ώρα που μιλάμε, μπορώ εγώ να συγγυρίσω πλάτη στο κοινό, αν είσαι αρκετά έξυπνος. Τα παλιά. Μπορώ να κάνω αυτό το λεγόμενο ψηλή βροχή, δηλαδή να μιλάω κάτω από σένα χωρίς να το καταλάβει και το κοινό και ουσιαστικά να μην ακούγεσαι. Μπορώ να σου χαλάσω ένα αστείο, μπορώ να σου χαλάσω μια στιγμή, ακόμα και δραματική. Βλέπω όμως ότι και τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και μιλάνε. Αρχίζουν με αφορμή το bullying, τώρα λέμε, το θεατρικό, αρχίζουν και μιλάνε στη ζωή τους. Αρχίζουν και εκφράζονται. Αρχίζουν και λένε: ξέρεις, αυτό που κάνεις με πειράζει. Στις προσωπικές σχέσεις, στις επαγγελματικές σχέσεις. Και με αφορμή και όλο αυτό το Me Too, το κίνημα Me Too, νομίζω ότι αρχίζει ο κόσμος και. Μιλάει. Σε μια κοινωνία που μάλλον αρχίζει και ανοίγει τα αυτιά της. Εσύ σε αυτό το διάστημα του Me Too υπήρξες πολύ ενεργός. Πρώτον, γιατί ενεπλάκει η Λένα, η γυναίκα σου, μέσα σε αυτή την ιστορία, κάνοντας καταγγελία. Οπότε το ζήσες και μέσα στο σπίτι σου, αλλά υπερασπίστηκες συνολικά ανθρώπους που βρέθηκαν σε αδύναμη θέση. Έχοντας πάρει λίγο χρόνο από τα γεγονότα, πώς τη βλέπεις την κατάσταση και εσύ τι έκανες για να σταθείς σε ένα από τα θύματα, όπως είναι η γυναίκα σου. Το πήρα πατριωτικά. Μπορεί ίσως και να υπηρέβαλα. Ενώ σαν με τη θέρμη μου. Μπορεί να ήμουν ίσως παραπάνω δυναμικός. Είσαι παρορμητικός. Ναι, παρορμητικός. Μπορεί ίσως να, και κανένα δύο φορές να χάσα και το δίκαιο μου που λένε. Πάλι δεν μετανιώνω. Για κάποιο λόγο το έκανα. Γιατί η ουσία ήταν να ακουστούν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον όταν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η γυναίκα μου. Και ίσως αυτό που πάλι κάπως το σκεφτόμουν ότι θα ήθελα μεγαλύτερη στήριξη από το συνάφι μας. Ένιωσα τότε, αλλά και αργότερα, ότι ακουγόταν πολύ περισσότερο οι φωνές των ανθρώπων που με έναν τρόπο, τώρα πώς να το πω, κομψά. Κάπως θέλανε να μετακινήσουν την εικόνα στο κομμάτι των θητών. Άθελά τους, ηθελημένα, κανείς δεν ξέρει τις προθέσεις. Τι περίμενες σαν αντιμετώπιση από τους... Έλα, περίμενε. δεν το εννοούσα έτσι. Σήκωσα σαν πασιονάρι εγώ κάτι, το νομίζοντας ότι ζω... Τι θα ήθελες μάλλον, πώς θα ήθελες... Θα ήθελα να ακουστούν ειδικά της δικής μου γενιάς οι άνθρωποι, αυτό, να βγουν πιο δυνατά. Αλλά διαπιστώναμε κάθε μέρα και με τη Λένα, και ακόμα το διαπιστώνουμε, ειδικά η Λένα που είναι ένα θύμα αυτής της υπόθεσης, πόσο έχει βοηθήσει τόσο κόσμο. Το να βγουν άνθρωποι πετυχημένοι και με ρίσκο να βγουν επώνυμα και να μιλήσουν. Και ίσως το πήρα λίγο πατριωτικά παραπάνω, λέγοντας ότι ναι, υπάρχει και μια άλλη φωνή. Ας μιλήσουμε επιτέλους για τα θύματα, είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε και να μας πούνε για τους θήτες. Έχεις σκεφτεί αν ο δικός σου άνθρωπος δεν ήταν το θύμα και ήταν ο θήτης. Ναι. Πώς θα είχες αντιδράσει. Νομίζω ότι θα αντιδρούσα κάθετα επίσης. Θα έπαιρνα θέση και θα έλεγα ότι ξέρεις, είσαι φίλος μου, είσαι η γυναίκα μου, είσαι ο σύντροφός μου, δεν ξέρω εγώ τι είσαι, αλλά αυτό δεν το επιτρέπω. Ως εδώ. Ενώ αν θέλω να πω ότι... Θα στήριζε, δεν θα προσπαθούσες να στηρίξεις. Θα στηρίξω τον άνθρωπο με τον οποίο και δεν θα καλυφθώ πίσω από το γεγονός ότι όχι δεν ήμουν ποτέ φίλος ή όχι δεν ήμουν ποτέ αυτός ο κοντά τελικά. Όχι, αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ. Θα έλεγα ναι, αλλά ως εδώ. Έχει αποδειχτεί αυτό το πράγμα ή θα αποδειχτεί, είσαι εκεί, τότε είμαι απέναντι. Δεν θα ήθελα να θολώσω τα νερά. Να μην μιλήσεις δηλαδή για ανθρώπους με σκοτάδια. Τελειώσαν τα σκοτάδια. Οι δικαιολογίες. Φτάνει με τα σκοτάδια των καλλιτεχνών. Εσύ όμως βρέθηκες, Αλέξανδρε, σε μια πολύ δύσκολη θέση συνεργασίας επαγγελματικής με τον άνθρωπο που η γυναίκα σου κατηγορούσε... Ναι. Έχει καταγγείλει. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Ναι. Έχεις περάσει δύο χρονάκια, ωραία, δυνατά. Ναι, δυνατά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα μου είμαι καλά.
ότι παρόλη τις εντάσεις, παρόλη τις εκρήξεις, παρόλο τον παρορμητισμό μου, όπως μου είπες, τα είπα, προσπάθησα να τα διαχειριστώ με έναν δίκαιο τρόπο. Μπορεί και να δείξα και κάποιους ανθρώπους. Μπορεί. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι άνθρωποι που μιλήσανε για αυτές όλες τις περιπτώσεις που συζητάμε ξανά και ξανά, όταν είπανε κάτι, δεν άκουσα ποτέ από αυτούς ότι, ξέρεις, μάλλον αυτό που είπα δεν ήταν πολύ σωστό. Αυτό ίσως με έχει πειράξει ακόμα περισσότερο. Μια γυναίκα που το έχει περάσει αυτό, πώς μπορείς να σταθείς δίπλα της συντροφικά σε όλες αυτές τις δύσκολες, φαντάζομαι, καταστάσεις που έρχονται μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Τι μπορείς να κάνεις δηλαδή για να τη βοηθήσεις. Και δεν το λέω μόνο για τη δική σας την περίπτωση, ναι, ναι. Το λέω για όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα σε θύματα. Έτσι. Ποια είναι η σωστή στάση. Να τους στηρίξουμε. Να είσαι εκεί, ψυχολογικά, συναισθηματικά, πρακτικά. Θέλει μεγάλη στήριξη και υπομονή. Και αν θέλεις, αυτός ήταν και ο λόγος που είπε ότι ναι, θα προχωρήσεις. Δηλαδή, ούτε καν τέθηκε θέμα συζήτησης τι θα γίνει. Mm. Και όλα τα κορίτσια που στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκανε, είχαν ένα κόστος. Γυναίκες φυσικά, με οικογένεια. Φυσικά. Δηλαδή, είναι πολύ συγκινητικό το ότι η Λένα έκανε μία πράξη που είναι, πώς το πω, γενναία. Για το γιο της. Είναι γενναία. Γιατί, πώς το πω, αύριο μεθαύριο θα τα διαβάζει. Θα πει, μπράβο ρε μάνα. Έχεις δίκιο. Αυτό. Έλα να αλλάξουμε λίγο, ναι, έτσι. Λοιπόν, αναφέρθηκες τώρα στην Αυλή των Θαυμάτων. Πάμε λίγο σε αυτό. Θα παιχτούν περιορισμένες παραστάσεις. Είναι musical, καταρχάς, να πούμε στον κόσμο. Είναι, ότι είναι πρώτη, ναι, φορά που γίνεται musical για Αυλή των μορφή. Θαυμάτων. Μάλλον. Είναι ένα πολύ κλασικό έργο. Ουσιαστικά είναι το έργο που σηματοδότησε το νεοελληνικό θέατρο. Ο Κούν ανακαλύπτει τον Ιάκωβο Καμπανέλη πολύ νέο. Ένα έργο το οποίο γράφεται πριν 70 χρόνια και μιλάει για μια αυλή που δεν έχετε κανένα θαύμα εν τέλει. Μια αυλή όπου υπάρχουν όλος αυτός ο κόσμος, οι σχέσεις των ανθρώπων, τα ζευγάρια, οι φιλίες, οι προδοσίες. Η πρόταση του Χρήστου Τσουγάρη, του σκηνοθέτη μας, ήταν αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί και μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια. Και είναι σαν να, όντως, σαν να βλέπεις ένα ελληνικό West Side Story με ανθρώπους οι οποίοι μέσα από τα τραγούδια του Στέφανου Κορκολή και την πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, οι ήρωες, κυρίως από τα τραγούδια, μεταφέρονται σε ένα άλλο τόπο εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα παίξουμε. Θα παίξουμε.